Πάμε εδώ, υπάρχει ένταση. Ναι. Ο Βασίλης Κίτος είναι εκεί που είναι η συγκέντρωση της ΛΑΕ. Βασίλη, για πες μας, τι έχει συμβεί. Ακριβώς, Νίκο, έγινε μια προσπάθεια στο ύψος του αγάλματος του Κολοκοτρώνη να διασπάσουν οι κουκουλοφόροι που έχουν συγκεντρωθεί εδώ το μπλοκ της αστυνομίας και είχαμε χρήση δακρυγόνων εκτεταμένη. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο ύψος της οδού Σταδίου. Οι κλούβες που βλέπετε στο βάθος είναι ο φραγμός που υπάρχει, όπως και από την πλευρά της Πανεπιστημίου, για να μην μπορέσουν οι διαδηλωτές να κινηθούν προς το Σύνταγμα. Εδώ βρισκόμαστε στο σκληρό πυρήνα των διαδηλωτών, εξού και τα κάποια κράνη που διακρίνονται. Εμείς βλέπουμε τώρα τη στιγμή αυτή των... η προσπάθεια των διαδηλωτών, των κουκουλοφόρων. Ναι, να θυμίσω λοιπόν ότι γίνεται η συγκέντρωση έχει επιτραπεί, απαγορεύεται η πορεία, γι' αυτό υπάρχει φραγμός. Προφανώς λοιπόν οι διαδηλωτές, ξαναλέω ότι εδώ εκεί... Εδώ βλέπουμε και βόμβες Μολότοφ. Όπα, για να δούμε το Βασίλη, ζωντανή εικόνα παρακαλώ. Βόμβες Μολότοφ, που ρίξανε. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι καλό. Και δεν είναι το καλό. Το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά της Πανεπιστημίου. Όπα. Και δεν είναι καθόλου καλό. Το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά της Πανεπιστημίου. Και δεν είναι καλό, γιατί αυτές οι εικόνες θα ταξιδέψουν παντού. Έτσι. Τι λέγαμε, όχι, μην το λες έτσι, Αντρέα μου. Λέγαμε πριν από λίγο τώρα, τι σημαίνει να υπερπατάει ο Ομπάμα στην πλάκα. Και πώς αυτό είναι διαφήμιση. Αυτό είναι δυσφήμιση. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι αυτοί που με τους οποίους ο κύριος Τόσκας θα συνομιλούσε με τα εξάρχεια που τους είχε καλέσει σε κοινωνικό διάλογο. Μην τα μπερδεύεις όλα. Κοινωνικός διάλογος. Αυτό είναι κοινωνικός διάλογος. Είναι αριστερά κόμματα που διαδηλώνουν. Ο κύριος Τόσκας τους είχε καλέσει σε κοινωνικό διάλογο. Σεβαστό. Όχι σεβαστέ, Σιμονότοφ. Για να κρατήσουμε τους τόνους χαμηλούς. Έχουμε ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Μικρό επεισόδια. Πέσανε κάποιος Μολότοφ. Ας ευχηθούμε, ας ελπίσουμε τα πράγματα να μείνουν εδώ. Να μην έχουμε κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε κάτι άλλο. Να μείνουν λοιπόν εδώ τα πράγματα. Είναι η συγκέντρωση αυτή που έχουν κάνει διάφορες οργανώσεις. Μην τη χρεώσουμε μόνο επειδή είπα το ΛΑΕ, είναι το κόμμα το οποίο. Δεν πατάει ΛΑΕ Μολότοφ. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το διευκρινίζω. Άρα είναι μια συγκέντρωση που συμμετέχουν πολλοί, πολλές οργανώσεις, διάφοροι αλληλέγγυοι. Αρκετοί είναι αυτοί που είναι εκεί, οπότε δεν χρεώνεται κάπου. Έχουμε την ένταση, έχουν πέσει χημικά, έχουν πέσει και κάποιος Μολότοφ. Βασίλη, πόσος κόσμος είναι εκεί? Είναι γύρω, Νίκο, στα 800 άτομα, αλλά όπως βλέπετε είναι πολύ σκληρός πυρήνας, είναι πολύ αντεξουσιαστές. Μάλιστα. Άρα τα επεισόδια και προκαλούνται και όχι από τα κόμματα ή τις φορείς, αντεξουσιαστές. Το λέω, όχι, είναι, ας τα διευκρινίσουμε και μία και δύο και τρεις φορές, δεν έχουν παρεξηγήσει. Οπισθοχώρησαν. Εντάξει, έφτιαξαν την εικόνα που θέλανε. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων με τους διαδηλωτές τους οπισθοχώρησαν προς την Ομόνοια. Ναι. Πίσω όμως απέμειναν ο σκληρός πυρήνας των αντιεξουσιαστών. Είναι αυτός που διακρίνεται μπροστά στις εικόνες μας. Το βλέπουμε, Βασίλη. Πες μας τώρα, η εικόνα είναι προς εκτόνωση ή όχι? Κάθε άλλο, Νίκο, και όλα δείχνουν πως θα έχουμε οχύρωση προς την πλευρά του Πολυτεχνείου. Δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν έτσι το σκηνικό αυτό που δείχνει να έχει στηθεί εδώ και 10 περίπου λεπτά. Μην χαλάσει και το έθιμο, 17 Νοέμβρη έρχεται. Ναι. Εκεί θα. Θα τρώμε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα και θα ξέρουμε το Πολυτεχνείο στις 17 Νοέμβρη. Συνηθισμένα είναι αυτά. Κακώς βέβαια, αλλά συνηθισμένα τώρα. Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ένταση στο κέντρο της Αθήνας με κατάσταση η οποία. Παρά τα στοιχεία που παρακολουθούμε, κάποιες Μολότοφ και είναι ελεγχόμενοι. Η Μέρη κάτι έχει να μας πει, για να δούμε και να δούμε εικόνα ίσως από τη Μέρη, την Καλουτσάκη από το τάμπλετ. Επειδή είπαμε πριν ότι θα κάνουν τα επεισόδια του Γύρου του Κόσμου, τον κάνουν ήδη. Το Russia Today έχει live από την Αθήνα εδώ και πολλή ώρα. Και εδώ είναι το tweet του Γιώργου Χριστίδη, είναι ο ανταποκριτής του Spiegel στην Αθήνα. Ναι. Που έχει μια φωτογραφία. Να την μεγαλώσουμε. Μεγαλώσω, είναι αυτή η φωτογραφία. Δεν είναι επεισόδιο, εδώ είναι η διαμαρτυρία. Είναι, τέλος πάντων. Είναι κουκουλοφόροι, με μάσκες. Είναι θέμα δευτερολέπτων να έχουμε και τα επεισόδια. Εντάξει, αναμενόμενα πάντως. Τώρα μην τα μεγαλώσουμε. Βέβαια, ανάλογα και πώς θα πάει η νύχτα, γιατί θα μείνει και αύριο ο Μπαράκ Ομπάμα. Αλλά νομίζω ότι. Στον Πολυτεχνείο θα είναι, ρε παιδιά. Στον Πολυτεχνείο γίνεται κάτι τόσο. Νομίζω πάντως ότι η ελληνική αστυνομία έχει πει ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή. Ανάλογη με τους συνταξιούχους πριν από ένα μήνα. Βασίλη, για πες μας.
Γίνεται, Νίκο, ένα ανθρωποκυνηγητό αυτή την ώρα προς την πλατεία Κλαθμόνος. Ναι. Έχουμε πάλι χρήση δακρυγόνων και υπάρχει μια κατάσταση πανικού. Γιατί πάνω μας υπερίπλατε το ελικόπτερο της αστυνομίας. Nice. Και με αποτέλεσμα ο αέρας που υπάρχει από τους έλικες να στροβιλίζει τα χημικά. Να μην τα αφήνει να... Αυτό σημαίνει ότι πετάει πολύ χαμηλά πρώτα απ' όλα το ελικόπτερο, έτσι. Αριστερά και δεξιά. Πετάει πολύ χαμηλά το ελικόπτερο. Πετάει όχι τόσο όσο μπορούμε να φανταστούμε, βέβαια, έτσι. Ναι. Αλλά κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι δηλαδή τώρα, πάει το ελικόπτερο, τέλος πάντων. Πάντως βλέπουμε ότι τώρα το οδόστρωμα... Δηλαδή που να καταγράψει την εικόνα της κρυβές κάμερας που έχει. Γιατί εσείς είστε σταδίου, yeah. Μέχρι αρκετά κάτω φαίνεται να καθαρίζει. Δηλαδή να μην έχουμε πια διαδηλωτές. Πάμε προς τα πίσω. Ναι, γιατί... Να πούμε ξανά προσπαθούν, τι... Νίκο. Προσπάθητε να σπάσουν το κλειό, να πάνε πού τώρα. Προς την Ομόνοια. Ναι. Μα υπήρχε περίπτωση. Ναι. Να πάνε πού, να πάνε στο παιδικό μέγαρο, να πούνε μέσα. Για σύνταγμα. Για σύνταγμα.